Δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι διαφωνίες από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Όταν ο Ιωνικός Νικαίας ζήτησε να δοθεί wild card στον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν, προκάλεσε την αντίδραση του Μάνου Παπαδόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο για πραξικοπηματική πράξη, τονίζοντας παράλληλα πως αν ο Ολυμπιακός ανέβει στην Α1, τότε ο Παναθηναϊκός θα αποχωρήσει. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο ισχυρός τέταρτης της ΚΑΕΑ, κ. Μάκης Αγγελόπουλος, αποχώρησε μαζί με τον general manager της ομάδας Γιώργο Χίνα. Και αυτό γιατί οι κεντρινόμαυροι ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένοι από όσα άκουσαν στην αίθουσα, καθώς δεν υπήρχε διάθεση συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες όσον αφορά την επόμενη μέρα του πρωταθλήματος. Επιπλέον, στην ΑΕΚ θεωρούν ότι είναι χαμένος χρόνος αυτό που γίνεται στην αντίδραση του ΕΣΑΚΕ και ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι απουσίαζαν ιδιοκτήτες μεγάλων ομάδων. Όσον αφορά τώρα τις αποφάσεις, θα υπάρξει τριμελής επιτροπή η οποία θα εξετάσει τους φακέλους για την αδειοδότηση συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Αυτήν θα αποτελούν ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ένα μέλος με τουλάχιστον 5 χρόνια στην Ένωση, όπως επίσης και ένας ορκωτός λογιστής. Η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει τους φακέλους για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα και θα είναι εκείνη που θα λογοδοτήσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όσον αφορά στην εγγυητική των 200.000 ευρώ, αυτή θα χωρίζεται σε 40.000 συν 160.000 ευρώ.